Γεια σας, κορίτσια! Σήμερα αποφάσισα να σας κάνω ένα βιντεάκι στο οποίο θα σας δείξω κάποιες αγορές που έκανα τους τελευταίους δύο περίπου μήνες. Και επειδή είναι αρκετά πραγματάκια και θέλω να μιλήσω και για μία επαφή που έκανα, θα ξεκινήσω κατευθείαν. Το πρώτο είναι αυτό εδώ πέρα το κολλιεδάκι, το οποίο το αγόρασα από eBay. Έρχομαι πιο κοντά να το δείτε λίγο καλύτερα. Μου στήχησε γύρω στα 2 με 3 ευρώ και μου αρέσει πάρα πολύ. Επίσης πήρα άλλα δύο κολλιεδάκια. Είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο ανοίγει έτσι και κλείνει. Αυτό μου στήχησε 2,90 ευρώ από ένα outlet στο Μοναστηράκι. Και επίσης πήρα αυτό εδώ πέρα, το οποίο επίσης μου αρέσει πάρα πολύ, και αυτό μόλις 3 ευρώ. Αγόρασα από τα Ζάρα αυτό εδώ πέρα που είναι ουσιαστικά κάτι σαν στεκούλα με λάστιχο για τα μαλλιά. Και τώρα πάμε να περάσουμε στα καλλιτικά που είναι και τα περισσότερα. Αν και είχα πει ότι θα σταματήσω να αγοράζω βερνίκια νυχιών, με πιάσε πάλι μια μανία όπως με πιάνει κάθε χρόνο και αγόρασα αρκετούτσικα. Πήρα από τη Maybelline από τα Colorama αυτά εδώ πέρα τα 4 χρώματα. Είναι το 342 Coral Craze, που είναι αυτό το πολύ όμορφο σωμόν, ροδακινορός. Το 120 Urban Turquoise, που είναι αυτό το πολύ όμορφο πετρόλ. Από τη σειρά Polka Dots, που είναι Limited Edition, το 198 Shooting Stars. Και τέλος το 110 Urban Coral, που είναι ένα πολύ ωραίο καρπουζί, φανταστικό χρώμα. Μετά αγόρασα από την αγαπημένη μου Golden Rose κάποια βερνίκια. Συγκεκριμένα αυτά εδώ πέρα τα 5. Είναι αυτό εδώ πέρα το λευκό ματ στην απόχρωση 242. Αυτό εδώ πέρα το πολύ ανοιχτό ροζάκι, είναι και αυτό που έχω στα νύχια μου. Και είναι το 330. Αυτό εδώ πέρα το πολύ ωραίο κοραλί, ροδακινό πορτοκαλωρός, είναι το νούμερο 269. Μετά είναι αυτό το πολύ έντονο φλουορός στην απόχρωση 324. Και τέλος αυτό το πολύ ωραίο τυρκουά στην απόχρωση 329. Τα βερνίκια της Maybelline τα αγόρασα με έκπτωση 2,5 ευρώ το καθένα. Οι κανονικές τους τιμές είναι στις 3,5 ευρώ. Να πω ότι έχουν πολύ έντονη απόδοση χρώματος και τα Golden Rose και τη Maybelline. Τα Golden Rose μου στήχησαν 1 ευρώ το καθένα και επίσης έχουν καταπληκτική διάρκεια. Από οικονομικά βερνίκια, αυτά τα δύο, τα Golden Rose και τη Maybelline, τα Colorama, είναι τα αγαπημένα μου βερνίκια από όλα. Πραγματικά, μου αρέσουν πάρα πολύ. Μετά πήρα λίγα πραγματάκια από Essence. Πήρα αυτό εδώ πέρα το Concealer. Είναι το Stay All Day στην απόχρωση 10. Natural Base. Διάλεξα αυτό επειδή έχει κίτρινους υποτόνους και βρίσκω ότι κάνει πολύ καλή δουλειά με τους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια. Μου στήχησε 3 ευρώ. Είναι αρκετά καλυπτικό. Έχει ωραία υφή, κρατάει πολύ. Μπορώ να πω ότι έμεινα πολύ ευχαριστημένη και από οικονομικά concealer νομίζω ότι είναι το καλύτερο που έχω δοκιμάσει μέχρι στιγμής. Μετά αγόρασα αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα ασετόν σε μορφή στυλό και είναι για να διορθώνετε τυχόν λάθη γύρω-γύρω. Με έχει βολέψει πάρα πολύ. Έχει και ανταλλακτικές μητούλες για όταν χαλάσει η πρώτη για να μπορούμε να την αλλάξουμε. Και αυτό μου στοίχησε γύρω στα 3 ευρώ. Και μπορώ να πω ότι ήδη το έχω χαρεί πάρα πολύ. Και τέλος πήρα ένα καταπληκτικό eyeliner. Είναι αυτό εδώ πέρα, το Liquid Ink. Εγώ διάλεξα το Waterproof. Και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει ένα πολύ λεπτό πινελάκι. Αυτό εδώ πέρα. Εμένα προσωπικά με βολεύουν πάρα πολύ αυτά τα πινέλα, να πω. Μπορείς να κάνεις την πιο λεπτή γραμμή που γίνεται. Πολύ έντονο χρώμα, απίστευτη διάρκεια, δεν φεύγει με τίποτα. Εντάξει, με τη μακιγιάζ αφαιρείται εύκολα βέβαια, οκ. Και γράφει έτσι. Όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάρα πολύ έντονο. Μου άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μετά παρήγγειλα από το Asos δύο πραγματάκια. Παρήγγειλα αυτό εδώ πέρα το μολυβάκι της Rimmel, το Scandal Eyes, στην απόχρωση 005 Nude. Να σας δείξω πως γράφει. Το πήρα για την εσωτερική γωνία του ματιού. Με το βλέμμα να φαίνεται πολύ ξεκούραστο. Είναι πάρα πολύ απαλό, γράφει πάρα πολύ εύκολα. Έχει πολύ καλή διάρκεια. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και κάτω από το φρύδι για λίγο φως. Επίσης βρήκα ότι μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και σαν κονσίλερ.
Και αυτή τη στιγμή στο Άσος έχει 30% έκπτωση και μου στήχησε μόνο 3,30. Είναι πάρα πολύ καλό μολύβι και το συστήνω ανεπιφύλακτα. Και επίσης, από το Άσος παρήγγειλα αυτό το καταπληκτικό κραγιονάκι από Barry M. Είναι στην απόχρωση 52 στο King Pink. Καταρχάς, είναι πολύ μα πολύ μα πολύ καλό dupe για το Candy Yum Yum από MAC. Κοιτάξτε πόσο έντονο είναι και να σας δείξω και πώς γράφει. Δεν είναι απίστευτο. Βασικά να σας κάνω ένα μεγαλύτερο swatch, να το δείτε καλύτερα. Είναι ένα καταπληκτικό, πολύ έντονο ροζ φούξια με μπλε υποτόνους. Θεωρώ ότι ειδικά σε λευκά δέρματα αλλά και σε πιο μαυρισμένα πηγαίνει καταπληκτικά. Και απλά με αυτό εδώ πέρα και λίγη μάσκαρα δεν χρειάζεστε τίποτα άλλο. Είναι φανταστικό. Το έχω λατρέψει ήδη. Είναι ματ. Έχει πάρα πολύ καλή διάρκεια. Και θέλω να παραγγείλω ακόμα ένα ροδακινί. Γιατί τώρα τα έχει και αυτά με 30% έκπτωση στο Άσος, οπότε αξίζει. Και επίσης να πω ότι έχει δωρεάν μεταφορικά αυτό το site. Οπότε πραγματικά μετράει πάρα πολύ. Μετά έκανα μια αγορά η οποία με απογοήτευσε λίγο. Είναι από τη MAC. Το Paint Pot στην απόχρωση Soft Ochre. Ουσιαστικά είναι μια κρεμόδη σκιά μπες. Θα σας δείξω και πώς γράφει. Είναι αυτό εδώ πέρα. Εγώ το αγόρασα γιατί είχα διαβάσει ότι λειτουργεί πολύ καλά σαν βάση ματιών. Οκ, αναδεικνύει τα χρώματα. Αλλά για να λειτουργήσει, αφενός θα πρέπει να έχετε αφαιρέσει όλη τη λιπαρότητα από τα μάτια με κάποια λοσιόν, χωρίς συνόπνευμα εννοείται, ή με κάποιο νεράκι ντε μακιγιάζ. Και όταν θα έχει στεγνώσει εντελώς, θα πρέπει να εφαρμόσετε πάρα πολύ μικρή ποσότητα. Είτε με το δάχτυλο, είτε με κάποιο πινέλο, θα πρέπει να το απλώσετε πάρα πολύ καλά. Θα πρέπει να περιμένετε αρκετή ώρα να στεγνώσει εντελώς και μετά να βάλετε τις σκιές. Και με αυτόν τον τρόπο έχω βρει ότι μου κρατάνε οι σκιές γύρω στις 8 ώρες, το πάρα πολύ 10, μετά αρχίζουν να μου μαζεύουν. Και αυτό για μένα είναι απογοήτευση. Δεν ξέρω εσάς πώς σας φαίνεται σαν primer, αλλά επειδή χρησιμοποιούσα ένα από Sephora, με το οποίο και 15 ώρες μετά οι σκιές μου ήταν άθικτες, είχα πολύ μεγαλύτερες προσδοκίες από αυτό το προϊόν και ειδικά από στιγμή που είναι αρκετά ακριβό. Εντάξει, με την έκπτωση το πήρα 15 ευρώ, κανονικά στοιχίζει 20, αλλά περίμενα, ας πούμε, να μου μένουν περισσότερες σκιές. Και σας είπα, για να μου κρατήσουν τόσο, χρειάζεται μία προεργασία. Γιατί την πρώτη φορά που το χρησιμοποίησα, χωρίς να έχω κάνει κάτι από αυτά που σας είπα, στις 2 με 3 ώρες μου είχε μαζέψει ήδη σκιά. Δεν λέω κάνει και ζέστη, κουλουπού, αλλά με τον Sephora δεν είχα ποτέ τέτοιο πρόβλημα. Και δυστυχώς δεν μπορώ να το ξαναγοράσω γιατί το έχουμε καταργήσει. Μετά, ακόμα δύο βερνίκια νυχιών. Είναι από H&M, αυτά εδώ πέρα τα δύο. Είναι το ένα στην απόχρωση Shanghai Nights και είναι ένα υπέροχο πετρόλαιο με γκλίτερ. Και είναι και ένα υπέροχο beige nude με χρυσό γκλίτερ στην απόχρωση Good Looking. Δεν τα έχω δοκιμάσει ακόμα για να σας πω από διάρκεια τι λένε και από απόδοση. Αλλά έχω ακούσει καλά λόγια γενικά για τα βερνίκια των H&M και ανυπομονώ να τα δοκιμάσω. Μετά, αγόρασα μία πολύ ωραία παλιτίτσα, αυτή εδώ πέρα, η οποία έχει τρεις σκιές, θα σας δείξω πώς γράφουνε. Το βγάλω βασικά και τους. Λοιπόν, είναι ένα πολύ απαλό ροζάκι, το οποίο γράφει έτσι. Ένα πολύ ωραίο καφέ, το οποίο γράφει έτσι. Δεν έχω χώρο και σας τα βάζω όπου να είναι. Και τέλος ένα πολύ όμορφο πράσινο, το οποίο γράφει έτσι. Όπως βλέπετε έχουν πολύ έντονη απόδοση. Δεν σας είπα, είναι από την εταιρεία Prestige. Και μαζί η παλετίτσα έδινε αυτό εδώ πέρα το υγρό, το οποίο μετατρέπει οποιαδήποτε σκιά σε eyeliner και ήταν ο λόγος που μου κέντρισε το ενδιαφέρον και την αγόρασα, γιατί σκιές έχω πάρα πολλές, η αλήθεια είναι ότι δεν χρειαζόμουν άλλες. Την πήρα μόνο 3 ευρώ από το outlet που αγόρασα και αυτό εδώ πέρα το κολλιέ που σας έδειξα πριν. Στο μοναστηράκι. Όποια κοπέλα ενδιαφέρεται μπορεί να μου στείλει ένα μήνυμα στη σελίδα μου στο Facebook ή ένα email να της πω τη διεύθυνση να πάει. Έχει και προϊόντα από Sally Hansen με 3 ευρώ μόνο. Έχει και ορισμένα Avon. Έχει καταπληκτικές τιμές. Και σας λέω, αυτήν εδώ πέρα την παλέτα την πήρα μόνο 3 ευρώ και έχουν καταπληκτική απόδοση σκιές. Πάρα πολύ καλή διάρκεια. Και αυτό εδώ πέρα το τέσσερα και με αυτές σκιές και με άλλες δικές μου. Και όντως κάνει τις σκιές υγρό eyeliner. Και τους δίνει πολύ μεγάλη διάρκεια.
Πραγματικά τη συστήνω ανεπιφύλακτα αν την βρείτε να την πάρετε. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η αγορά. Μετά, σας είχα δείξει σε προηγούμενο βίντεο με αγορές μου από το Fragrance Direct κάποια ρούς που είχα αγοράσει από την Dainty Doll. Είχα πάρει δύο αποχρώσεις, ένα ροδακινί και ένα καφετί. Ήθελα να αγοράσω και το ροζ της σειράς, αλλά είχε εξαντληθεί και γι' αυτό το παρέγγειλα από eBay. Καταρχάς έρχεται σε αυτό το πανέμορφο κουτάκι και μέσα είναι κάπως έτσι. Είναι η απόχρωση 2, λέγεται My Girl και είναι αυτό το πολύ όμορφο απαλό ροζ το οποίο έχει ασημή σήμερ. Όπως το είδα μου θύμισε λίγο το Well Dressed της MAC, αλλά επειδή σύγκρινα swatches, το Well Dressed είναι πολύ πιο απαλό. Αυτό εδώ πέρα έχει πολύ πιο έντονη απόδοση και εννοείται το προτιμάω. Δεν έχω το Well Dressed, αλλά από swatches που έχω δει στο ίντερνετ σας λέω τώρα. Απλά μου το θύμισα από την άποψη ότι είναι ένα απαλό ροζ με ασημή σήμερ. Διακριτικό εννοείται. Να σας δείξω πώς γράφει. Γράφει κάπως έτσι. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Βασικά θα προσπαθήσω να πάρω λίγο περισσότερη ποσότητα. Δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο. Και θεωρώ ότι κολακεύει πάρα πολύ τις ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες σαν τη δική μου. Έχουν πάρα πολύ καλή διάρκεια, πάρα πολύ καλή απόδοση. Έχω βολευτεί πάρα πολύ και τα άλλα δύο που είχα αγοράσει από Fragrance Direct. Στο Fragrance Direct αυτή τη στιγμή έχει τις δύο αποχρώσεις που είχα αγοράσει, στις 2 λίρες το καθένα. Αυτό εδώ πέρα το παρήγγειλα από eBay, όπως σας είπα, και μου στοίχησε περίπου 5,5 με 6 ευρώ μαζί με το shipping. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα ρούς, πραγματικά. Και θα σας πρότεινα όσο μπορείτε ακόμα να τα βρείτε, γιατί έχουν καταργηθεί, να πάρετε κάποιο. Είναι πολύ ωραία ρούς, πάρα πολύ καλά. Και για το τέλος έχετε το καλύτερο νομίζω. Έκανα κάποιες αγορές από Sleek. Αγόρασα 3 ρουζάκια. Το πρώτο είναι στην απόχρωση Suede 921. Είχα διαβάσει στο ίντερνετ κριτικές που έλεγαν ότι λειτουργεί πολύ καλά και για κοψίματα σε ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες. Ναι, δεν μπορώ να το ανοίξω. Τα κατάφερα. Είναι αυτό εδώ πέρα. Όπως βλέπετε έρχεται σε μια πολύ όμορφη μικρή διακριτική μαύρη συσκευασία με ανάγλυφα γράμματα πάνω. Μου αρέσουν πάρα μα πάρα πολύ οι συσκευασίες της Sleek. Καταρχάς, αν και είναι τόσο μικρό, έχει το καθένα 8 γραμμάρια προϊόντος, που είναι τεράστια ποσότητα δηλαδή. Έχει μέσα καθρέφτη. Το χρώμα αυτό, όπως το βλέπω, είναι ένα μπεζοκαφέ που κάπως ροδακινίζει. Το έχω δοκιμάσει και σε ρούς και για κοψίματα και είναι φανταστικό. Έχει καταρχάς πολύ καλή απόδοση. Γράφει κάπως έτσι. Ελπίζω να φαίνεται. Μου άρεσε πάρα πολύ και κάτι μου λέει ότι θα το καταβολευτώ. Η επόμενη απόχρωση είναι η Flamingo 937, που είναι ένα πολύ έντονο φούξια. Και επειδή έχουν πολύ έντονη απόδοση, πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικές κατά την εφαρμογή τους. Δηλαδή, εγώ απλά ακουμπάω το πινέλο και έχει αρκετό χρώμα, μην σας πω και για τα δύο μάγουλα. Αν βάλετε περισσότερο, απλά θα γίνετε κλεόν και θα είναι πολύ δύσκολο να το αφαιρέσετε. Κοιτάξτε πόσο έντονο είναι, έτσι. Και από απόδοση, απλά δείτε. Και ίσα που το άγγιξα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, το έχω δοκιμάσει και αυτό. Καταρχάς έχουν φανταστική διάρκεια, πέρα από την απόδοση. Και είναι πάρα πολύ οικονομικά, στοιχίζουν μόνο 5,5 ευρώ το καθένα. Που για την ποσότητα και την ποιότητά τους είναι απλά πάμφτινα. Και το τελευταίο είναι στην απόχρωση 922, Leaves a Peach. Που είναι ένα υπέροχο ροδακινί πορτοκαλί. Καταρχάς δεν σας είπα, είναι όλα ματ. Ναι, έχω ένα θέμα με το να τα ανοίγω. Συγγνώμη. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι ένα υπέροχο χρώμα και αυτό. Και να σας δείξω πώς γράφει. Είναι αυτό εδώ πέρα. Πραγματικά τα έχω λατρέψει. Μακάρι να είχα χρήματα να είχα αγοράσει ακόμα περισσότερα. Είχε τις προάλλες 20% και απλά ήθελα να τραβήξω τα μαλλιά μου που τα αγόρασα μισό μήνα πριν και δεν πρόλαβα την έκπτωση. Και αγόρασα επίσης 2 παλέτες, τη Sunset και την Candy. Θα ξεκινήσω με την Candy, η οποία είναι limited edition. Μπορείτε ακόμα να την βρείτε. Κυκλοφόρησε μαζί με ένα τριπλό ρούς, ένα σαν κραγιόν, είναι κάτι σαν stain, αντίστοιχο με τα... Δεν μου έρχεται τώρα. Τέλος πάντων, τα χρώματα είναι αυτά εδώ πέρα.
Τώρα να σας δείξω ενδεικτικά ορισμένα πώς γράφουνε. Καλά, εντωμεταξύ έχω και τα ρούς πάνω στο χέρι μου, τέλος πάντων. Σας έχω κάνει ενδεικτικά κάποια swatches, να δείτε. Έχουν φανταστική απόδοση. Πολύ απαλήφοι, δεν θρηματίζονται. Τα μισά είναι matte, τα υπόλοιπα μισά είναι γυαλιστερά. 10 ευρώ στοιχίζει αυτή η παλέτα και έχει αρκετά μεγάλη ποσότητα προϊόντος. Συγκεκριμένα περιέχει... Θα σας πω αμέσως. Είναι 1,1 γραμμάριο κάθε σκιά, επί 12, που μας κάνει περίπου 13 γραμμάρια. Αρκετά μεγάλη ποσότητα προϊόντος, όπως προείπα, και η τιμή τους είναι, θεωρώ, εξυπηλιστική για την ποιότητα και την ποσότητα που προσφέρουν. Έχω άλλες δύο παλέτες, σας έχω κάνει review παλιότερα στο blog μου, τις λατρεύω, τις έχω λιώσει και θα ήθελα να προσθέσω ακόμα περισσότερες. Και τώρα να σας δείξω την Sunset, το κουτάκι της είναι αυτό. Ουσιαστικά τα χρώματα είναι εμπνευσμένα από το ηλιοβασίλεμα. Τα χρώματα είναι αυτά εδώ πέρα. Έχει, όπως βλέπετε, πολύ έντονα χρυσαφή, πορτοκαλί, ροζ, ένα πολύ ωραίο γαλάζιο, το κλασικό ματ μαύρο που έχουν όλες οι παλέτες της Sleek. Έχουν και αυτές φανταστική απόδοση και να σας πω ότι το μακιγιάζ μου καταρχάς το έχω κάνει με τις σκιές από αυτήν εδώ πέρα την παλέτα και σαν ροζ έχω χρησιμοποιήσει δύο, το Sweat και το Leafs Peach. Με το Sweat έκανα κοψίματα και το Leafs Peach το χρησιμοποίησα σαν ροζ στα μήλα μου. Μου αρέσει πάρα πολύ και αυτή και προβλέπω να την φορέσω και το χειμώνα πάρα πολύ. Μου αρέσουν πάρα πολύ ειδικά τα βυσσινή χρώματα για την κόγκη του ματιού. Σας έκανα και ορισμένα swatches από τη Sunset επειδή το ξέχασα πριν, να δείτε πως γράφουνε. Όπως βλέπετε έχουν καταπληκτική απόδοση. Εν τω μεταξύ το αστείο είναι ότι παλιότερα όπως έβλεπα την παλέτα στο site έλεγα, ξέρω εγώ, τώρα τι είναι αυτή, χίλια κόκκινα, χίλια πορτοκαλί, δεν μου έκανε καμία εντύπωση. Μέχρι που κάθομαι και γκουγκλάρω, γιατί ήθελα να βρω swatches από παλέτες της Sleek γενικότερα για να καταλήξω ποιες θα παραγγείλω, πέρα από την Candy που την ήθελα έτσι και αλλιώς γιατί ήταν limited edition, και βρίσκω swatches, τα βλέπω και τρελαίνομαι. Εμένα καταρχάς, όπως είπα και πριν, μου αρέσουν πάρα πολύ τα κοκκινοπά χρώματα για την κόγχη του ματιού. Και τη βλέπω και λέω εντάξει, αυτό ήταν, θα την πάρω. Και απλά είναι πολύ αστείο γιατί είχε άλλες παλέτες οι οποίες μου άρεσαν πολύ περισσότερο. Και απλά κατάσταλαξα ότι έχω 1500 χρώματα παρόμοια με άλλων παλέτων όπως η Storm, η Bad Girl, η Natural. Όχι Natural, Original. Και τελικά πήρα αυτήν και δεν το μετανιώσα καθόλου. Είναι καταπληκτική και πολύ πιο ωραία από κοντά. Και τώρα θέλω να σας μιλήσω για τα μαλλιά μου. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να το δείτε. Όσες με έχουν δει από κοντά θα ξέρουν ότι τα μαλλιά μου ήταν μέχρι χαμηλά στη μέση. Τα έκοψα σχετικά κοντά, εγώ νιώθω ότι αυτό είναι κοντό για μένα. Σε φάση τα πήγα κάτω από το στήθος ενώ ήταν μέχρι χαμηλά στη μέση. Θα μου πείτε γιατί το έκανες αυτό από τη στιγμή που δεν ήθελες. Είχα πάρα πολύ ψαλίδα δυστυχώς και αποφάσισα ότι πρέπει να τα κόψω. Επίσης να πω ότι σκεφτόμουν για μήνες να τα κόψω και δεν ήθελα να το πάρω απόφαση γιατί πραγματικά τα λυπόμουν. Δεν είμαι άνθρωπος που αποφασίζει εύκολα να κόψει τα μαλλιά του. Και οφείλω να ομολογήσω ότι το Σάββατο είδα το βίντεο της Βασιλικής. Θα σας έχω το link της από κάτω. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη αυτή η κοπέλα. Με συγκίνησε πάρα πολύ το βίντεο της και απλά με έβαλε σε σκέψεις. Και έκατσα και σκέφτηκα ότι είναι απλά χαζό να προβληματίζομαι να κόψω τα μαλλιά μου επειδή έχω ψαλίδα τη στιγμή που υπάρχουν τόσο πιο σοβαρά προβλήματα στον κόσμο. Και πραγματικά, Βασιλική, αν βλέπεις αυτό το βίντεο, θέλω να σου πω ότι σε θαυμάζω πάρα πολύ για το πόσο δυνατός άνθρωπος είσαι και πόσο όμορφη ψυχή έχεις και πραγματικά σου εύχομαι να πάνε όλα πολύ καλά και σου στέλνω την αγάπη μου ολόψυχα. Καταρχάς να σας πω ότι απλά είδα το βίντεο της Βασιλικής και μου τη βάρεσε και πήγα και το κόψα μόνη μου. Έχω να πατήσω στο κομμωτήριο αιώνες. Είχα πάει το Φεβρουάριο, πριν από αυτό είχα να πάω από το 2005. Γενικά εδώ και χρόνια μόνη μου τα κόβω, μόνη μου τα βάφω. Μαζί με το κούρεμα λοιπόν που έκανα, τα έβαψα κιόλας με την καινούργια βαφή της Garnier. Να σας τη δείξω. Το κουτάκι της είναι αυτό εδώ πέρα, ονομάζεται Όλια. Όλια. Είναι η απόχρωση 6,43 ξανθό σκούρο χάλκινο. Πριν περίπου ένα μήνα, μπορεί και λιγότερο, είχαν καλέσει εμένα και κάποιες άλλες bloggers και youtubers σε ένα event της Garnier για να μας παρουσιάσουν τις καινούργιες βαφές.
Και στο τέλος μας έδωσαν σαν δώρο την απόχρωση που εμείς επιλέξαμε για να βάψουμε τα μαλλιά μας για να τη δοκιμάσουμε. Μπορώ να πω ότι πραγματικά έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη. Αυτή η βαφή έχει 60% έλαιο λουλουδιών και μας είχαν πει στο event ότι αυτή η βαφή υπόσχεται να αφήσει τα μαλλιά απαλά και ενυδατωμένα, σε αντίθεση με τις περισσότερες βαφές οι οποίες τα ταλαιπωρούν. Και η αλήθεια είναι ότι ήμουν πάρα πολύ περίεργη να την δοκιμάσω. Και ήλπιζα όντως να το κάνει αυτό, γιατί τα μαλλιά μου, όπως σας είπα, ήταν πάρα πολύ ταλαιπωρημένα από ψαλίδα, πάρα πολύ ξηρά από προηγούμενες βαφές και ντεκαπάς που τους έκανα στο παρελθόν. Και πραγματικά είχα ανάγκη να βρω μια βαφή η οποία να μην τα ταλαιπωρεί τόσο πολύ. Και κορίτσια, οφείλω να ομολογήσω ότι ενώ την τελευταία φορά που είχα βάψει τα μαλλιά μου και είχα κάνει το ombre της L'Oréal, και όπως σας είπα στο προηγούμενο μου βίντεο με τα προϊόντα τα οποία τελείωσα, μου είχε κάνει τις άκρες άχυρα και πάρα πολύ ξηρά. Με τη συγκεκριμένη βαφή τα μαλλιά μου μετά τη βαφή ήταν πολύ απαλά και δεν το περίμενα. Επίσης το άλλο σύν είναι ότι μυρίζει υπέροχα, έχει ένα άρωμα λουλουδιών και επίσης δεν τσούζει καθόλου το κεφάλι μου. Που με άλλες βαφές, άλλες φορές περισσότερο, άλλες λιγότερο, ένα τσουξιματάκι συνήθως το ένιωθα. Τώρα από εκεί και πέρα μου αρέσει γιατί έχει δώσει μια πολύ ωραία λάμψη στα μαλλιά μου και το αποτέλεσμα έχει βγει αρκετά φυσικό. Και τι εννοώ με αυτό? Επειδή κάποια σημεία είχαν ντεκαπάς από το παρελθόν, έχω καιρό που τα βάφω προσπαθώντας να ξεφορτωθώ το ξανθό που όλο βγαίνει από μέσα και πάντα αυτά τα σημεία βγαίνουν πιο ανοιχτά. Και τώρα συμβαίνει αυτό, δηλαδή δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Κάποια σημεία είναι πιο ανοιχτά, κάποια άλλα είναι λίγο πιο σκούρα, αλλά έχει βγει πολύ ομοιόμορφο και πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Και μου άρεσε πάρα πολύ και θα συνεχίσω να την χρησιμοποιώ, πιστεύω. Την επόμενη φορά, μάλιστα, σκέφτομαι να τα κοκκινήσω λίγο περισσότερο. Για την ώρα επέλεξα αυτό που είναι ουσιαστικά ένα καστανό το οποίο κάπως κοκκινίζει, δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται. Αλλά ναι, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η βαφή και είναι πάρα πολύ οικονομική, στα 8 ευρώ. Αυτά. Λοιπόν, αυτά είχα να σας δείξω σε αυτό το βίντεο. Αυτές ήταν οι εντυπώσεις μου από τα προϊόντα τα οποία αγόρασα και από τη βαφή της Garnier που χρησιμοποίησα. Θα χαρώ πολύ να μου πείτε κι εσείς τι ψωνίσατε, αγαπημένα προϊόντα ίσως αυτού του μήνα. Εγώ δεν σκοπεύω να γυρίσω κάποιο βιντεάκι με αγαπημένα Ιουλίου, γιατί έλειπα μία εβδομάδα διακοπές και επειδή είχα πάει σε κάμπινγκ δεν χρησιμοποιούσα σχεδόν καθόλου προϊόντα περιποίησης, μακιγιάζ, κουλουπού. Οπότε δεν έχω κιόλας κάτι καινούργιο ή κάτι συγκλονιστικό να σας δείξω. Οπότε προτιμάω τέλη Αυγούστου να σας γυρίσω ένα βιντεάκι με αγαπημένα Αυγούστου και με τα λίγα προϊόντα που χρησιμοποίησα τον Ιούλιο. Αυτά. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια πολλά!